Με νέα επιπλέον νοσηλευτές, ενισχύθηκε το νοσοκομείο της Καβάλας, όπως έκανε γνωστό το πρωί της Δευτέρας ο διοικητής του νοσοκομείου Ντίνος Κλητσιώτης. Δεν είναι 4 τελικά, είναι 9. Είναι 9. Σήμερα το πρωί ήρθε από την 4η υγειονομική περιφέρεια, την περιφέρειά μας, ότι άμεσα θα προσληφθούν 9 νοσηλευτές και νοσηλεύτριες, και είναι κάτι το οποίο πραγματικά μας χαροποιεί, πραγματικά μας δίνει ανάσες, και να είστε βέβαιοι ότι θα προσπαθώ πάντα για την στελέχωση, την καλύτερη στελέχωση του νοσοκομείου. Μετά από μεγάλη πίεση στην 4η υγειονομική περιφέρεια και στο Υπουργείο, σήμερα όπως σας είπα εξασφαλίσαμε άλλες 9 θέσεις νοσηλευτών και νοσηλευτριών. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά και οι εργαζόμενοι που το ακούσανε τους ικανοποίησε. Και εδώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Πάντα το Εθνικό Σύστημα Υγείας χρειάζεται βοήθεια. Ωστόσο θα πρέπει σίγουρα να υπάρξουν και άλλες προσλήψεις και περαιτέρω ενίσχυση του νοσηλευτικού αλλά και του ιατρικού προσωπικού, όπως επισημαίνει στο Ράδιο 1 στους 90,5 ο Διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου Καβάλας Βαγγέλης Καμπουρίδης. Θα βοηθήσουν ελάχιστα. Τώρα αυτές οι προσλήψεις είναι ουσιαστικά για αυτούς που είναι σε αναστολή. Δηλαδή αυτή τη στιγμή περιμένουμε από τις λίστες, είναι συμβάσεις τριμήνου και περιμένουμε ουσιαστικά 9 άτομα, δηλαδή μία μέρα, 2 τραυματιοφορείς και 6 νοσηλευτές. Αλλά αυτές είναι τρίμηνες συμβάσεις. Είναι στα πλαίσια του προσωπικού που έχει τεθεί σε αναστολή, δηλαδή αναπλήρωση αυτού του προσωπικού. Άρα περιμένουμε 9 αυτή τη στιγμή, σύντομα. Και περιμένουμε άλλους 6, αν δεν απατώμε, από μια παλιά προκήρυξη που ξεκίνησε πάλι και τη δουλεύουμε, και πιστεύω μέσα στο Σεπτέμβριο θα έχουμε άλλους 6 μόνιμους όμως. Μάλιστα, βέβαια, αυτά τα νούμερα είναι, ναι. Εντάξει. Μιλάμε για νοσηλευτές μόνο, για γιατρούς. Οι γιατροί ακολουθούν άλλη διαδικασία. Περιμένουμε, μας έχουν εγκρίνει 11 θέσεις, 12. Περιμένουμε τελική έγκριση από το Υπουργείο για να τις προκηρύξουμε. Μάλιστα, σε αναμονή δηλαδή βρισκόμαστε σε αυτό το κομμάτι. Σε αναμονή για τους γιατρούς. Βέβαια και στους γιατρούς έχουμε το πρόβλημα. Δεν ξέρω πόσες από αυτές θα καλυφθούν. Έτσι. Υπάρχει και εκεί το πρόβλημα. Έτσι, τα ποσοστά των θέσεων που δεν καλύπτονται, γιατί δεν βάζει κανείς, είναι μεγάλα. Είναι μεγάλα. Σωστά. Δεν είναι ελκυστικό το ΕΣΥ αυτή τη στιγμή και εδώ και χρόνια έτσι όπως είναι για νέους συναδέλφους. Προτιμάνε είτε να φύγουν είτε να κάνουν ιδιωτικό επάγγελμα.